Καλημέρα, Βαρυδέα. Καλημέρα. Έχουμε έρθει στο κέντρο της πόλης, όχι πόλης, Κομόπολης. Με τους κατοίκους, ναι, Κομόπολη. Και σε αυτό το βίντεο θα σας δείξουμε την Αρυδαία όσο μπορούμε. Λούτρα Πόζαρ, Έδεσα, Καταράκτη. Όταν θα πάμε στους καταράκτες της Έδεσας και μετά θα πάμε στα Λούτρα Πόζαρ. Γενικά δεν φτάνει ένα βίντεο για τόσα πολλά πράγματα. Ναι, έχει και άλλα πράγματα. Μας είπανε για τον Άγιο Αθανάσιο. Άγιο Αθανάσιο. Που είναι πάνω στο Καϊμαξαλάν κλπ. Αλλά αυτά θα σας δείξουμε σε αυτό το βίντεο. Κάνει κρύο, όπως βλέπετε, είμαστε full μπουφάν. Το Messenger πιανού ήταν και μας χαλάει το. Ίσως δικό μου. Βλέπετε, είμαστε με μπουφάν, κάνει κρύο. Δύο βαθμούς είπανε σήμερα. Δύο ήταν, τώρα είναι, 9 η ώρα. Το 6 ώρα το πρωί είχε μείον 1. Αυτά και συνεχίζουμε. Γενικά είναι η Κομόπολη των UH, Unboxholics, όπως ξέρετε. Άλλος έφυγε, εξαφανίστηκε. Η πόλη των UH, Unboxholics. Χθες πετύχαμε στο Τσόι, στον Τσάκη και την παρέα. Ο Αλέκος είναι δύσκολος. Αυτά, έχει πολλά. Λοιπόν, έχει Choice, έχει την οτοκίνηση του Καρατζά, απέναντι είναι της Τζένης που λέμε, του γάτσου με τα κινητά. Ναι, το κάραμα με τα ρούχα που πουλάνε, των UH κλπ. Και το κάραμα από μόνο του, είναι κάραμα μάρκα. Λίγο πιο κάτω να επισκεφτείτε το καραφάκι, είναι φοβερό φαΐ έχει. Και συνεχίζουμε. Στους καταράκτες της Έδεσας. Από πίσω, Βασίλη, μπορείς να δείξεις λίγο πώς έρχεται το ποτάμι σιγά σιγά. Έρχεται από πάνω και σιγά σιγά κατεβαίνει. Από εδώ πέρα αρχίζει και γίνεται ο θόρυβος. Έλα και από εδώ να δείξεις, Βασίλη. Το τοπίο είναι καταπληκτικό. Απλά όταν ερχόμασταν μέσω Αρυδαίας ήταν ανηφόρες, έτσι. Ανηφορίζει λίγο. Ωραίο χωριουδάκι. Με το που μπαίνεις, ήδη μπαίνεις. Θα έλεγα και στο mood Χριστουγέννων, έτσι. Σε άλλο mood τελείως. Τώρα είμαστε πρωί, βέβαια το βράδυ θα είναι λίγο διαφορετικά με τα λαμπάκια κλπ. Μακάρι να είχαμε drone, θα έχουμε στο μέλλον, το υπόσχομαι. Να σας δείχναμε με διαφορετική εικόνα όλα τα πράγματα. Πώς είναι εδώ πέρα, Βασίλη? Πολύ ιδιαίτερο σημείο. Καταπληκτικά. Καταπληκτικό είναι. Δηλαδή, είμαστε ακριβώς εδώ πέρα δίπλα στο καταράκτη. Από πίσω μας βρίσκεται η λίμνη Μέλπο. Έλα, Γιάννη, λίγο δείξε. Άμα φαίνεται. Είδα στο χάρτη ότι λίγο πιο κάτω έχει και έναν αρχαιολογικό χώρο της Έδεσας. Πάμε και πιο κάτω. Έχει πολύ πράγμα ακόμα να σας δείξουμε. Αλλά μακάρι να είχαμε ντρόν. Ναι, πώς θα ήταν με τον ντρόν? Θα πρέπει να μάθουμε τον Βασίλη να χειρίζεται ντρόν. Θα ήταν πολύ ιδιαίτερο όλο το σκηνικό. Κοίτα, θα μπορούσαν να πάνε στην Κομόπολη της Αρυδαίας, Αρυδαία, που είναι λίγο τύπου κέντρο. Από την Αρυδαία πόσο κάναμε, 20 λεπτά να έρθουμε εδώ? 20 λεπτά, μισή ώρα περίπου. Ναι, είναι λίγο οι ανηφορίξεις όπως είπαμε, εντάξει. Κάτω από το βράχο που πέφτει το νερό δεν έχω λόγια. Στάζει λίγο. Γι' αυτό δεν βάλα κουκούλα. Αλλά είναι τέλειο. Δεν έχω λόγια, παιδιά. Δεν. Need more than 20 seconds to get your attention before it's on to the next thing, and I'm over here again wondering, can I hold ya, hear your truth, pull you closer, talk it through. Girl, you know that I'm the one that you can come and complain to. Έχουμε έρθει στο πεζόδρομο της Έδεσας. Από πίσω είναι πεζόδρομος με διάφορα μαγαζιά, καφετέρειες, εστιατόρια κλπ. Και έλα, Βασίλη, από εδώ να δείξεις. Έλα, έλα, σιγά σιγά. Κοίτα, κοίτα εδώ. Τι όνειρο είναι αυτό εδώ πέρα, δεν μπορώ να το καταλάβω. Παρακαλώ, κύριε, μην τραβάτε. Παντού δηλαδή ποταμάκια, από πού έρχονται, πρέπει να πάμε πάνω στις πηγές, έτσι, δεν ξέρω. Από κάπου θα έρχεται. Είπαμε να πηγαίναμε και στο Καϊμαξαλάν. Σωστά έβαλα το τόνο. Ναι, σωστό. Αλλά έχει χιόνι και λοιπά και λίγο φοβόμαστε να πάμε τώρα, άμα δεν ξέρω αν θα ανέβει το αυτοκίνητο. Αλλά και η Έδεσα, παιδιά, καλή. Μετέπειτα έχει
Το τράπεζα. Δεν μιλάει, δείξτε να δείξτε. Κάθεσε. Κάνουμε ρεπορτάζ τώρα, κάνουμε ρεπορτάζ. Θα πάμε με λουτρά πόζα. Μάλιστα. Εγώ δεν έχω πάρει μαγιό. Φήμες λένε ότι ναι, το νερό ζεσταίνεται με μπόιλερ. Πρέπει να το ερευνήσουμε. Καλά, εντάξει. Θα κλάψω. Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε λήψη και μπαίνουν κάποιοι στη μέση να μπουν. Σας παρακαλώ κύριε, σας παρακαλώ να κάνουμε ρεπορτάζ εδώ πέρα να μπούμε. Κοίτα ομορφιά, κοίτα ομορφιά. Εκεί πέρα έχει να κάνεις τζάμπα, είναι ζωστό το νερό. Κάτω, δείξε λίγο και το εστιατόριο Βασίλη. Εδώ είναι το εστιατόριο με self-service και πιο κάτω έχει μια πισίνα τεράστια που πληρώνεις 3 ευρώ για μισή ώρα. Αυτό. Επίσης, μεγάλη πισίνα είναι. Είναι μεγάλη πισίνα. Έχει και μικρούλα εκεί πέρα που είναι. Το boiler είναι εκεί πάνω, μάλλον. Ναι, είναι το boiler που ζεσταίνεται το νερό πάνω. Διαφορετικά δεν. Δείξε και το boiler πάνω. Κάπου εκεί πάνω είναι το boiler και ζεσταίνεται το νερό. Δεν γίνεται τώρα μέσα από το βουνό να βγαίνει ζεστό νερό. Επίσης εδώ πέρα δεν μυρίζουνε. Στι θερμοπύλες, στα θερμά λουτρά μυρίζει τύπου αυγουλίλα. Λόγω του θιαθιού. Θιαθιού. Από το θιάτι. Είναι το θιάτι εκεί πέρα και μυρίζει αυγό. Εδώ δεν μυρίζει τίποτα. Αλλά πρέπει να πληρώσει για να κάνει μπάνιο ζωστό με μαγιό. Αυτά. Έχει και δρόμο να πας πιο πάνω. Για μια άλλη θέα. Για πάμε να δούμε. Και από ό,τι είδα έχει και πιο πάνω. Διπλάσια διαδρομή. Δεν νομίζω να αντέχουμε. Αλλά θα δούμε. Επειδή οι άλλοι δεν αντέξανε, εγώ άντεξα να ανέβω. Πολλά σκαλιά. Εδώ έχει τύπου σπηλιά. Δεν ξέρω αν φαίνεται στη κάμερα. Είναι τύπου σπηλιά. Ναι. Μόνος μου έτσι. Και εδώ είναι το άνοιγμα. Όλο το άνοιγμα. Εντάξει, αλλά θέλει αντοχές. Θέλει αντοχές. Έχει και εδώ μια ταμπέλα. Εδώ ταύτισα. Εδώ γράφει ενδιαφερόμενοι για το άγιασμα να απευθύνονται στα γραφεία και τέτοια. Δεν ξέρω τι παίζει. Και επιστρέφουμε τώρα από το μονοπάτι. Τσούκου τσούκου γύρω πίσω. Παιδιά, τελειώνει εδώ το ταξίδι στα Λουτρά Πόζαρ. Εμείς περάσαμε τέλεια. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Δείξαμε ό,τι μπορούσαμε. Αυτά. Καλή συνέχεια.